Τη Γεωργία Σκιτζή, γιατί ο Πρωθυπουργός παρουσίασε συγκεκριμένες προτάσεις στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και υπογράψει η Γεωργία τις σταθερές ελληνικές θέσεις. Ναι, και αυτό που μεταφέρεται εδώ από τις Βρυξέλλες, Ανδριάννα, ως κλίμα για τη σημερινή ημέρα και με τους ηγέτες να βρίσκονται αυτή την ώρα που μιλάμε στο δείπνο της εργασίας, το οποίο είναι σε εξέλιξη, είναι ένα κλίμα, θα λέγαμε, διαφωνιών. Με έντονες ζυμώσεις, με πολύ παρασκήνιο, με αιχμή. Τι άλλο, το μεταναστευτικό, όπως είπες πριν από λίγο, να πούμε ότι η συζήτηση για το μεταναστευτικό ζήτημα έχει ολοκληρωθεί. Ωστόσο, οι τελευταίες πληροφορίες μας λένε ότι στο δείπνο εργασίας που βρίσκεται, όπως σας είπα, σε εξέλιξη, οι ηγέτες αυτή τη στιγμή, μεταξύ και των υπόλοιπων θεμάτων, όπως είναι και το θέμα της ανταγωνιστικότητας της ευρωπαϊκής οικονομίας, συζητούν το πώς θα αποτυπωθούν όλα αυτά τα οποία συζητήθηκαν νωρίτερα από τους 27 στα συμπεράσματα. Και μάλιστα οι πληροφορίες μας λένε ότι θα υπάρξει μια μικρή αναφορά προκειμένου να μεταφερθεί η συζήτηση στο προσεχές διάστημα με πιο αποτυπωμένες τις θέσεις και πιο δεσμευτικές, αν το θέλεις. Μάλιστα. Τώρα, καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι είναι ένα καθαρό δείπνο εργασίας με πάρα πολλές διεργασίες. Έτσι ακριβώς, και αυτό που μπορούμε να μεταφέρουμε είναι σε κάθε περίπτωση ότι ο Πρωθυπουργός, συνομιλώντας με τους 26 ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αυτό που τόνισε για το μεταναστευτικό είναι ότι το γεγονός ότι όλο αυτό το διάστημα, την πενταετία στην χώρα μας, έχει υιοθετηθεί, είναι και αυτό που το συζητάμε τους υπόλοιπους ηγέτες, η αυστηροποίηση της φύλαξης των συνόρων, το κάνει πράξη η Ελλάδα. Ήδη, ωστόσο, αυτό που χαιρέτησε στις συνομιλίες ο Πρωθυπουργός είναι το γεγονός ότι υπάρχει σύγκληση και από τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες το θεωρούν σωστό. Mm-hmm. Πρέπει να είναι αυστηρή η φύλαξη των συνόρων. Ένα δεύτερο σκέλος, το οποίο αναφέρθηκε ο Πρωθυπουργός, είναι ότι είναι μεγάλη η σημασία, ο καλύτερος συντονισμός, η καλύτερη συνεργασία με τις τρίτες χώρες, όπως είναι και η Τουρκία. Ένα τρίτο σκέλος που επισήμανε είναι ότι η επόμενη μεγάλη πρόκληση τι είναι το θέμα των επιστροφών. Δηλαδή, όταν κάποιος δεν δικαιούται άσυλο, να λαμβάνονται τα κατάλληλα μέτρα, να μην παραμένει σε ευρωπαϊκό έδαφος και να επιστρέφει στην χώρα της προέλευσης. Ένα θέμα κέριο συζητείται εδώ σήμερα. Ολοκληρώνοντας, να σου πω ότι σε κάθε περίπτωση ο Πρωθυπουργός αυτό που επανέλαβε παράλληλα είναι ότι θα πρέπει αυτό το σύμφωνο μετανάστευσης και ασύλου να υλοποιηθεί από όλες τις πλευρές. Θα μπορούσαμε να πούμε επίσης ότι δεν έχουμε αυτό το μοντέλο που είχαμε δει σε άλλες συνόδους, δηλαδή να υπάρχει ο διαχωρισμός ο απόλυτος των χωρών του Νότου και του Βορρά, και αυτό διότι κάποιες χώρες έβαλαν τα δικά τους πιο εθνικά χαρακτηριστικά, τα δικά τους προβλήματα, τα προτάσουν και έχουν τις κατά τη διαφοροποίησης τους. Όπως για παράδειγμα, Ανδριάννα, η Πολωνία, όπου σύμφωνα με τις πληροφορίες μας εξέφρασε μεγάλες αντιθέσεις και ενστάσεις και υπήρξε, αν το θέλετε, και μια διαφωνία και διχογνωμία σε σχέση με τον καγκελάριο της Γερμανίας ως προς το πώς αντιλαμβάνεται και πώς διαχειρίζεται μετά και την αυστηροποίηση των ελέγχων η Γερμανία. Πάντως, ολοκληρώνοντας, να σου πω σε σχέση με το μεταναστευτικό, ότι χαιρετίζουν, αυτό είναι σημαντικό να το πούμε, όλοι οι ηγέτες το περιεχόμενο της επιστολής που, θυμίζω, είχε στείλει η πρόεδρος της Κομισιόν, η κυρία Ούρσουλα Φόντερ Λάιεν, αλλά και ότι, όπως είπαμε, παραπέμπεται, θα το δούμε πώς θα αποτυπωθεί και μετά το δείπνο εργασίας, το μεταναστευτικό σε επόμενη σύνοδο. Γεωργία, είχαμε και συνάντηση Μητσοτάκη-Ζελένσκι και έπεσαν και υπογραφές για ζητήματα ασφαλείας. Ναι, υπέγραψαν ο Πρωθυπουργός μαζί με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας μια συμφωνία συνεργασίας για τα θέματα ασφάλειας. Μπορούμε να πούμε πολύ γρήγορα ότι περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, η συμφωνία αυτή εντατικοποίηση τη συνεργασία σε θέματα οικονομίας, ενέργειας, πολιτικής προστασίας, ακόμα και σε θέματα πολιτισμού. Αλλά και τη συμβολή της χώρας μας, της Ελλάδας, στην ανοικοδόμηση της πληττόμενης Ουκρανίας. Για παράδειγμα, να δώσουμε το παράδειγμα της Οδυσσού, την οποία, θυμίζω, είχε επισκεφθεί και ο Πρωθυπουργός. Και ολοκληρώνοντας, να πούμε βεβαίως ότι προβλέπεται και η στρατιωτική και αμυντική βοήθεια από πλευράς της Ελλάδας. Εδώ πρέπει να επισημάνουμε ότι η χώρα μας θα συνεχίσει να στηρίζει την Ουκρανία σε κάθε περίπτωση, πάντα όμως στο μέτρο των δυνατοτήτων της. Και αυτό που επισημαίνεται είναι ότι σε καμία περίπτωση δεν υποβαθμίζονται οι εγχώριες αμυντικές ικανότητες της χώρας μας, Ανδριάννα. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γεωργία Σκιτζή.